Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας έχει ακουμπήσει στα βράχια. Το κράτος ήταν ανοχήρωτο. Είναι πολυτέλεια για μια χώρα να έχει μαρκίζες δεξιές ή αριστερές όταν χρωστάει μισό τρεις. Έσβησε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Σωτηρία ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας σε ηλικία 72 ετών. Ο Γιώργος Τράγκας έδινε την μάχη με τον κορονοϊό, όντας ανεμβολίαστο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Κατέληξε σήμερα 14/12 του 2021 και ώρα 3 και 10 πρωινή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας και επικεφαλής του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία. Ανεμβολίαστος εισήχθη με βαριά ανεπνευστική ανεπάρκεια λόγω λίμωξης COVID-19 στις 4/12 του 2021 σε κλινική του νοσοκομείου Σωτηρία, ενώ λίγες ώρες αργότερα λόγω της σοβαρής κατάστασής του διεκομίσθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του ίδιου του νοσοκομείου». Αίσθησε ότι είναι το οξύτερο. Είναι το δημογραφικό. Ακούσαμε τακτικά τον τελευταίο καιρό τόσο την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σαγελαροπούλου, όσο και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, να λένε, και μάλιστα με ελαφρά την καρδία, ότι οι μετανάστες θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Ο Γιώργος Τράγκας γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1949 στο Μεταξουργείο. Ο πατέρας του ήταν γυναικολόγος, ξεκίνησε να αρθρογραφεί σε τοπικά μέσα και από μικρή ηλικία εργάστηκε σε περιοδικά. Ενώ συνέχισε να εργάζεται σε αθλητικές σελίδες της Μεσημβρινής, καλύπτοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο τηλεοπτικό επίπεδο παρουσιάζεται στο παλιό Sky in Alpha στις εκπομπές Χωρίς Αναισθητικό και Viva, η οποία μεταφέρθηκε στον Αντένα. Παράλληλα, ο Γιώργος Τράγκας συνεργάστηκε με διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο Γιώργος Τράγκας έγινε γνωστός από το περιστατικό που συνέβη το 1988, όταν όντας ανταποκριτής του Ελεύθερου Τύπου στο νοσοκομείο του Λονδίνου, παρουσίασε ρεπορτάζ όταν νοσηλευόταν ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Γιώργος Τράγκας ανακοίνωσε την ίδρυση του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία Ελεύθεροι Άνθρωποι. Μάλιστα, στις 24 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Τράγκας επισκέφθηκε και την πόλη της Καβάλας, όπου παραχώρησε συνέντευξη τύπου με αφορμή το κόμμα. Εμείς δεν είμαστε ένα κίνημα το οποίο σβήνει, απαλήφει, αν θέλετε, τον πόνο ανθρώπων που έρχονται από πολέμους ή από μεγάλη φτώχεια. Όμως η δική μας πατρίδα είναι πολύπαθη και πολύ φτωχή και πρέπει να βρεθεί το ποσοστό εκείνο το οποίο δεν θα αλλοιώσει την εθνική ταυτότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κοινωνία μας. Όλες οι κοινωνίες των εθνών έχουν μετακινούμενους μετανάστες.